υπό τι δημοσιονομικέ συνθήκε που έχουμε. Και επομένω αυτό προσωπικά το ψηφίζω. Το και θα έλεγα ότι έχει και πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν αναδειχθεί, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. <συσκ> ναι, αλλά έχει τεθεί και ένα δεύτερο πακετάκι πέραν των 5,4 για το οποίο θέλω να συζητήσουμε και ιδιαίτερα, γιατί το έχουμε ξεχάσει τα 5,4 και είναι 5,4 δραχμές Ή ευρώ, συγγνώμη, όχι δραχμέ. Ανοίξουμε τώρα πάλι την κουβέντα. Μην γίνει καμία, <συσκ> μην γίνει καμία παρεξήγηση. 5,4 ευρώ και συζητάμε όλοι για το δεύτερο. Αλλά το δεύτερο όμω έρχεται και κάθεται μαζί με το πρώτο. Ενώ τα μέτρα κάβα όπω έχουν υποθεί, τα προαπαιτούμενα, τα. πείτε το όπω θέλετε, με πάση περιπτώσει, το μηχανισμό. Είναι μια ιστορία που μα την εμφανίζεται ή γιατί να εμφανιστεί ως ένα πακέτο μαζί με το χρέο, για να είμαι ειλικρινή και δίκαιο, ότι διαμέσου αυτού εμεί θα δούμε χρήματα να μπαίνουν στη χώρα με τη δόση. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσουμε το φορολογικό, να ψηφίσουμε το ασφαλιστικό, να ψηφίσουμε το δεύτερο φορολογικό που έχει του έμεσου φόρου, να ψηφίσουμε το μηχανισμό. <coughs> Κόφτη θα είναι. Μηχανισμό που θα περιγράφει τι περιοχέ θα είναι. Συγκεκριμένα μέτρα θα είναι. Δεν ξέρω, θα μου πείτε. Και μετά να πούμε και για το χρέο τη συμφωνία. Και μετά θα αρχίσουν να μπαίνουν χρήματα στη χώρα. Κοίταξτε, αυτό το δεύτερο πακετάκι, όπω λέτε, τα 3,6 δι, καταρχήν δεν υφίσταται. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ε, Πώ δεν Ότι ουσιαστικά. ουσιαστικά το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων δεν μπορεί να ληφθεί. Το έχουν αποδεχθεί σχεδόν το σύνολο των Ευρωπαίων εταίρων. Εγώ θα έλεγα είναι η Γερμανία και ότι... ο Νουτού. Οι δύο κρίσιμοι παράγοντε. Δεν θα έλεγα η Γερμανία, θα έλεγα Σόιμπλε. Α. Ο οποίο χτε έκανε και διαφορετικέ δηλώσει, όπω ξέρετε. Ήταν αρκετά διαφορετικέ οι δηλώσει οι Χθεσινού ε, του Σόιμπλε. Επομένω, μιλάμε για ένα μηχανισμό ο οποίο θα είναι προληπτικό σε περίπτωση που δεν. Ε, μπορέσουμε να φτάσουμε στα δημοσιονομικά επίπεδα που επιβάλλονται από τη συμφωνία ε, του Ιουλίου και του Αυγούστου, έτσι mm. όπως ψηφίστηκε, και από εκεί και πέρα αυτό το πακέτο θα, θα είναι ένας μηχανισμός, και, μηχανισμός αντωρινιο... περικοπής δαπανών. Γιατί το φέρνουμε γύρα-γύρα. Εγώ να ρωτήσω ευθέως. Μισό ο, 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 ο βουλευτής Σαντορινιός ψηφίζει ένα μηχανισμό που θα προβλέπει ότι σε περίπτωση που δεν ε, επιτευχθεί, ας πούμε, το Δεκέμβρη, Μεθαύριο, το Νοέμβρη, ο στόχο που έχει τεθεί, θα υπάρξει αυτόματη περικοπή μισθού στου δημοσίου υπαλλήλου. Κοιτάξτε όμω εδώ πέρα, ποιο είναι το, το, ζητούμενο. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δημοσιονομικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι προβλέψει, αλλά είναι πραγματικότητα. Και επειδή το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στηρίζει αυτό το μηχανισμό στις στι δικέ του προβλέψει το και όχι στην πραγματικότητα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έλεγε ότι φέτο το αποτέλεσμα τη ελληνική οικονομία θα είναι 0,6% έλλειμμα. Mm. Όταν ο στόχο για φέτο ήταν 0,25% έλλειμμα και η ελληνική οικονομία έφερε 0,7% με τη σφραγίδα τη Eurostat. Την πιο yeah. επίσημη σφραγίδα, yeah. πλεόνασμα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα τεθούν τέτοια ζητήματα. Είναι γιατί. Πλεόνασμα γιατί παίρνουμε μέτρα. Η δική μας πρόταση και το ,4, και τα, για τα 5,4 θεωρώ ότι είναι μια ρεαλιστική πρόταση η οποία θα μπορέσει και να υλοποιηθεί και να φέρει πολύ χαμηλότερα πλεονάσματα από αυτά που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Μην το ξεχνάτε αυτό. Φέτο για το 2016 η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συμφωνήσει 4,5% πλεόνασμα. Και ήθελα να άξερα πόσα μέτρα θα χρειάζονταν για να πετύχουμε αυτό το 4,5% πλεόνασμα. 4,5% πλεόνασμα σε σχέση με αυτό που έχουμε εμεί είναι περίπου 3% πάνω. Δηλαδή τα 5,4 δι θα έπρεπε να είναι 5,4 δι μόνο για φέτο. Αυτή είναι μια πολύ καλή πάσα. Ούτω ή άλλω ήθελα να ρωτήσω. Αυτό που και είναι εντυπωσιακό είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει ότι το 2015 αντί να υπάρξει απόλυτη καταστροφή στην οικονομία υπήρχε απλώ μεγάλη καταστροφή.